Πασκετικός, έζησε για πρώτη φορά τελικό κυπέλλου ως επικεφαλής του Κυπριακού Αθλητισμού. Πρόεδρε, πώς είδα το τελικό, πώς το ζήσατε, χωρίς άγχος, αλλά ως διοικητικός του αθλητισμού? Ήταν ένα πραγματικό ντέρπι από δύο κατεκμηρίων κορυφές ομάδες στην Κυπριακή καταστολή τα τελευταία δύο χρόνια. Ο αγώνας το πρώτο δεκάλεπτο νομίζω ήταν ένας μονόλογος του κεραυνού. Η ΑΕΚ ήταν πολύ καλό από τις πραγματικές της δυνατότητες. Μετά έπαθε έναν ολικό μπλάκι με την άμυνα την οποία έπαιξε η ομάδα του Λιβαδιώτη. Πίεσαν την μπάλα, άφησαν τον κεραυνό μακριά από το σκόρ. Έκανε ένα μεγάλο σερίδε θύμα με πόσους πόντους διαφορά. Λοιπόν, όμως και κατά την άποψή μου άλλαξε το παιχνίδι η είσοδος του Σάιμον Μιχαήλ με το ανέβασμα του Νεαρούτιγκο και την πολύ καλή άμυνα του Πασαλή. Άλλαξαν το παιχνίδι και στο τέλος φάνηκε πιο αποφασιστικός και πήραν το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ένας ωραίος τελικός. Αν αποφεύγει την τελευταία φάση με το κάρφωμα, αν θέλετε, το ανεξέλεκτο κάρφωμα που έκανε ο Χαστός του Κεραυνού που δημιούργησε μια μικροένταση κάποιο δευτερόλεπτο, ήταν μια γιορτή της κυπριακής καταστροφής και ελπίζουμε να συνεχίσουμε και στους τελικούς του πρωταθλήματος με αυτόν τον τρόπο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.